Και στις 14. Ευχαριστούμε. Από την Δευτέρα ξεκινάνε αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για ΘΟΚ και για αρχή λιμενών. Ακριβώς, ναι, αλλά ακολουθεί σύντομα και εξαγγελία για τους υπόλοιπους ημικρατικούς οργανισμούς που πλην ενός της ΔΕΦΑ που η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εκπνέει τον Νοέμβριο, αν θυμούμε καλά, του 2026. Το 2026 σίγουρα, τον Νοέμβριο δεν είμαι βέβαιος. Δεν μπορεί ο πρόεδρος αυτούς να τους πάυσει. Μπορεί να τους πάυσει, αλλά τουλάχιστον για τα διοικητικά συμβούλια που λήγουν η θητεία τους τέλος Ιανουαρίου, 29 Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, το τελευταίο λήγει 5 Φεβρουαρίου, δεν είχε πρόθεση να τους πάυσει. Θα μπορούσε να το είχε κάνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Έχει νομίζω εξαγγείλει την πρόθεση του να μην τους πάυσει. Γι' αυτό ξεκινούμε τις διαδικασίες, ούτως ώστε να είναι ό,τι πρέπει να κάνει το γνωμοδοτικό συμβούλιο, να έχει λήξει εγκαίρως, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν οι διορισμοί των νέων συμβουλίων μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και γιατί ξεκινήσατε με αρχή λιμένων και ΘΟΚ, υπάρχει ιδιαίτερος λόγος? Όχι, από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε αυτά τα δύο. Είναι 10, από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε. Και πλέον όσοι ενδιαφέρονται, όσοι θέλουν να... Θα μπορούσε για παράδειγμα να ήταν ΡΙΚ και Πολυδομικό Συμβούλιο. Ξεκινήσαμε από αυτά, αλλά ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα, ταχύρυθμο θα το έλεγα πρόγραμμα, γιατί δεν μας μένει πολύ χρόνο και είναι πάρα πολλές οι θέσεις. Είναι 9 μέλη εκάστου συμβουλίου, επί 10 ο αριθμός είναι τεράστιος. Μάλιστα ένα νομίζω το πολεοδομικό είναι, απαρτίζεται από 13 μέλη, αν θυμούμε καλά. Και θα δείτε τα CV τους, τα βιογραφικά τους, να το πω στα ελληνικά, και θα τους καλέσετε... Όχι μόνο, όχι. Δεν θα καλέσουμε σε συνέντευξη. Είναι τεράστια εργασία. Είναι αυτό το έντυπο. Μάλιστα. Που ονομάζεται έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό σε διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώνει. Σε αυτό το έντυπο υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία, αυτά τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα, αλλά ζητούνται και περαιτέρω πληροφορίες, για παράδειγμα η κοινωνική δράση και προσφορά κάποιου, είναι ένα κεφάλαιο αυτό, προσωπικές θέσεις και απόψεις, ούτως ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τις απόψεις και γενικότερα την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Και στη βάση αυτών θα αποφασίσουμε. Δηλαδή θα δείτε προσόντα, αν κάποιος τώρα ξέρει, θα δείτε αν έχει σχέση με αρχή λιμένων, αν έχει σχέση με πολιτισμό. Θα δείτε δεδομένα βάση του CV και θα δείτε πόσο κοντά είναι σε αυτό που ψάχνετε, κύριε Αρέστη, σωστά? Τα προσόντα ναι. Του... να σας διαβάσω κάτι από τον νόμο, ναι, που βάζει τα κριτήρια πάνω στα οποία θα αποφασίσει το... γνωμοδοτικό. Το υπουργικό. Όχι, το υπουργικό, το μετά. Τελικό, στο τελικό. Στο τελικό. Συμβούλιο, ναι, ναι. Αλλά που και εμείς, σαν γνωμοδοτικό συμβούλιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Λέει, με βάση τις διατάξεις των περιορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου νόμων του 88 έως 89, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, λαβάνοντας υπόψη την εντυμότητα, το κύρος, την ακαιρεότητα των προσώπων που πρόκειται να διοριστούν, συνεκτιμώντας παράλληλα τα ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά τους προσόντα, την εμπειρία και την κοινωνική τους δράση και προσφορά. Μάλιστα. Και όλα αυτά εμείς έχουμε προσθέσει και κάποιες ερωτήσεις, ώστε να δούμε ποιο είναι το όραμα αυτών των ανθρώπων όσον αφορά το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο οποίο προσδοκούν να εισέλθουν. Τώρα, ποιες είναι οι απόψεις τους? Κατανοητό. Αυτοί που σκέφτονται να σας πάρουν τηλέφωνο. Κύριε Αρέστη, γεια σας. Σας γνωρίζω. Να μας πάρουν τηλέφωνο. Θέλω να με... Έχω στείλει CV και θέλω να με διορίσετε. Θέλω να μου δώσετε προτεραιότητα να διοριστώ κάπου. Ή έχω ψηφίσει Νίκο Χριστοδουλίδη. Όχι. Θα σας πει κάποιος. Τι θα του πείτε? Πείτε μου. Ούτε συζήτηση. Ναι. Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Ναι. Αποκλείεται, θα του πούμε. Αποκλείεται. Θα του πούμε αποκλείεται. Θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία. Θα πρέπει να μπει στο σύνδεσμο γνωμοδοτικών.gov.cy, να βρεις το έντυπο, να βρεις άλλες πληροφορίες στην ανακοίνωση, να το συμπληρώσεις και τότε θα εξετάσουμε
την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ούτε κομματάρχες να σας πάρουν που συμμετέχουν στην κυβέρνηση τηλέφωνο, ούτε οποιοδήποτε άλλος, κανείς. Ούτε αυτοί που συμμετέχουν, ούτε αυτοί που δεν συμμετέχουν στην Άρα όσοι κυβέρνηση. Έχουν το τηλέφωνό σας να το διαγράψουν από τις επαφές, δεν υπάρχει λόγος να σας πάρουν τηλέφωνο. Όπως ήταν συνηθισμένοι μέχρι Αυτό τώρα. Αυτό να το ξεχάσουμε, ναι. Μάλιστα. Και αυτοί που ήταν στην κυβέρνηση και αυτοί που δεν ήταν στην κυβέρνηση είχαν απαιτήσεις στελέχη τους να διορίζονται στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Είναι αυτό που ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέλησε μέσα από το γνωμοδοτικό συμβούλιο να αποφύγει. Ούτε συζήτηση. Μα δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει τέτοιο. Και από παλαιότερα στελέχη που μπορεί να ήταν πριν 10-15 ξέρω εγώ, χρόνια σε ένα ημικρατικό, αυτοί δικαιούνται να υποβάλουν ή όχι? Δικαιούνται να υποβάλουν, ακόμη ναι. και όσοι τώρα υπηρετούν, δικαιούνται να υποβάλουν, δεδομένου ότι δεν έχουν συμπληρώσει την περίοδο των 60 μηνών. Εάν έχουν συμπληρώσει περίοδο 60 μηνών, δηλαδή δύο συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούνται. Αυτοί που συμπλήρωσαν μία περίοδο θητείας 30 μηνών, Μάλιστα. δικαιούνται να επανέλθουν. Αν θα κριθούν ή όχι, είναι άλλο θέμα. Και επιλέγετε τους τρεις επικρατέστερους και τα στέλνετε στο Υπουργικό, σωστά? Επιλέγετε τρεις για κάθε θέση? Όχι. Επιλέγουμε τρεις, ναι, αλλά όχι, το όχι μου πάει όχι στο Υπουργικό. Ναι. Στέλνονται στον αρμόδιο για το κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπουργό. Και είναι ο υπουργός που στη συνέχεια προωθεί την πρότασή μας προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο τελικά αποφασίζει. Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, από τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις. Μπείτε εκεί και υποβάλλετε όσες αιτήσεις θέλετε. Σωστά. Και καλούμε ναι. τον κόσμο να κάνει να ενδιαφερθεί. Μάλιστα μπορούν να ενδιαφερθούν και για τις τρεις θέσεις, θα έλεγα, που υπάρχουν στα γνωμοδοτικά, στα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή για τη θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελό. Μπορούν με την ίδια εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας αυτό το έντυπο, να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται και Μάλιστα. για τις τρεις. Και είναι στο, πώς λέγεται, γνωμοδοτικό συμβούλιο, να ψάξουν στην ιστοσελίδα? Όχι, πώς, όχι, ναι. όχι, να σας το πω. Είναι γνωμοδοτικό, είναι gnomodotiko.gov.cy. Μάλιστα. Καλή επιλογή. Έχω απορία να μου πείτε πόσα CV έχουν υποβληθεί τη Δευτέρα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Αρέστη. Θα γνωρίζουμε πόσα έχουν υποβληθεί τόσο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αλλά και ο Υπουργός έχει πρόσβαση στα... Ένας που διορίζεται στην αρχή λιμένων, πόσα παίρνει ο Πρόεδρος, τα μέλη, έχουμε και περίπου οικονομικό, οικονομικά τι σημαίνει αυτό για αυτούς που θα διοριστούν? Λαμβάνουν μια αντιμισθία ανάλογα με τις συνεδρίες τις οποίες συμμετέχουν. Ναι. Νομίζω είναι, μια στιγμή να δω εδώ, έχω κάτι. Για κάποια είναι 100 ευρώ ανασυνεδρία και κάποια άλλα 70 ευρώ ανασυνεδρία. 170, το ίδιο παίρνει και ο Πρόεδρος. 100, 100, ναι. όχι, μισό λεπτό. 100 ευρώ ανασυνεδρία για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και καθορίζονται αυτοί οι ημικρατικοί οργανισμοί. Ή 70 ανασυνεδρία για τα μέλη των υπόλοιπων διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν είναι και πολλά λεφτά, αλλά κάποιος ο οποίος θα ενδιαφερθεί για να υπηρετήσει τον τόπο του. Για Μάλιστα. να προσφέρει στον τόπο του. Μακάρι, να είναι όπως τα λέτε, ναι. Μακάρι. Έτσι να είναι για τον τόπο που το κάνουν και όχι για άλλους λόγους, κύριε Αρέστη. Μακάρι. Ποιους άλλους λόγους? Μπορεί κάποιος να έχει πολιτικές φιλοδοξίες και να ξεκινήσει από ένα ημικρατικό οργανισμό. Αυτό εννοώ. Δεν νομίζω ότι είναι βάθρο για να ξεκινήσει κάποιος την πολιτική του καριέρα ένας ημικρατικός οργανισμός. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας σκέφτεται με τον τρόπο του. Καλή δουλειά, κύριε Αρέστη. Καλή δουλειά. Γερό στομάχι χρειάζεται και για εσάς και για τους υπόλοιπους. Και κλείστε πολύ. Τα τηλέφωνά σας, γιατί θα ξεκινήσουν να χτυπάνε. Όχι. Όχι. Θα κάνουν λάθος. δεν ξέρουν τον Αρέστη, φαίνεται. Ό,τι το κάνουν, θα κάνουν λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.